Είναι εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις οι αθλητικές που έχουμε στη Λάρνακα είναι δραματικές. Είναι τριτοκοσμικές. 9 στα 10 γήπεδα κλειστά που έχουμε βάζουν νερά. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση όταν βρέχει. Τα ταμπλό είναι σπασμένα, δεν φτιάχνονται. Αν φτιαχτούν, δεν διορθώνονται. Όταν αλλάξαν το ταμπλό για να πούμε το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι έσπασε, γιατί ήταν σπασμένο ήδη. Και 3 μήνες τώρα προσπαθούμε με τους πούμε να έρθουν να τα αλλάξουν ή δεν τα αλλάξουν. Και εμείς η ομάδα μας, η κάτω το 18-26 του μήνα, πρέπει να αγωνιστεί εδώ με τον Κεραυνό. Είναι το αγωνιστικό μας γήπεδο. Και όταν παρακαλούμε κάθε μέρα να μην τρέξει, γιατί θα διακοπούν αγώνες. Και τώρα διακοπούν αγώνες σημαίνει και οικονομικό κόστος για το σωματείο, αλλά και με τεράστια ταλαιπωρία για τους προπονητές, για τους αθλητές και ειδικά για τα φιλοξενούμενα σωματεία. Σκεφτείτε να έρθει ο Άτλαντας από την Πάφο ή ο ΑΠΟΠ και να μην παίξει. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια άλλη μέρα. Καταλαβαίνετε όσοι ασχοληθούν για αυτόν τον τρόπο πόσο δύσκολο είναι να βρούμε μια άλλη μέρα. Ειδικά στα κάπου 18 που έχουν και τα διαγωνιστικά, είναι τελειόπιτοι, έχουν τα ιδιαίτερα τους κλπ. Να βρούμε μια μέρα για να έρθουν να παίξουν από την Πάφο. Ή το αντίθετο. Να πάμε εμείς στην Πάφο σε κάποιον γήπεδο άλλο. Αλλά επειδή είμαστε στη Λάρνακα, εμείς όσα γήπεδα χρησιμοποιούμε, όλα στάζουν. Όταν λέω στάζουν, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Αυτό είναι το χειρότερο και δεν είναι μόνο, είμαστε μόνο εμείς. Είναι θεωρώ όλα τα σωματεία, όλων των αθλημάτων εσωτερικών χώρων. Θέλουμε την βοήθεια πάνω σε αυτό, να βγει το πρόβλημα έξω. Δεν μπορεί να το διορθώσει ούτε η Ομοσπονδία, ούτε εμείς. Μόνο οι σχολικές εμφορίες. Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στους χώρους αυτούς. Ούτε η Ομοσπονδία μπορεί. Θέλει ειδική άδεια για να μπει μέσα να κάνει οποιοδήποτε έργο. Μόνο οι σχολικές εμφορίες. Το effort, αν θέλετε, η διάθεση πρέπει να την έχουν οι σχολικές.